Πάμε στο χθεσινό παιχνίδι. Πάμε. Τώρα τι παίρνει, γύρω την άκρη. Μελισανίδη, μα τα έχει κατεβάσει τα βρακιά. Τα βρακιά μα τα έχει κατεβάσει έτσι. Τα έχει κατεβάσει τα βρακιά έτσι. Έτσι είναι ένα. Μα έχει ξεβρακώσει, Μελισανίδη. Το ξέρει. Λοιπόν, μα έχει αλλάξει τα φώτα. Μα έχει αλλάξει τα πετρέλαια. Ναι. Αυτό κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σα βλέπω υγιή. Υγιή είναι. Σιωπή. Θα μα θάψει. Ξέρει τι μα έχει κάνει ο άνθρωπο εμά. Τι. Σα έχει καταχέρει. Μα έχει αλλάξει τα φώτα, τα πετρέλαια. Είναι να ντρέπονται οι αεξίδες. Έχει πιάσει ένα λεμόνι. Είναι ντροπή. Το έχει στύψει το λεμόνι. Το έχει στύψει το λεμόνι. Έχει φάει και τη φλούδα και το στείλει ακόμα να βγάλει παίκτες. Δεν βγαίνουν, ρε φίλε. Με ξεφτιλίζει ο ΠΑΟΚ τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ρε ντροπή, ρε. Λίγο τσίπα, ρε. Άρα λίγο τσίπα έχετε πάνω σας. Είστε άνθρωποι του Χριστού, τι είστε. Ρε αντίχριστη, τι είστε. Ρε είναι δυνατόν αυτό το πάω. Αυτό, δηλαδή αν έπαιζε ο Μαουρίσιο, αν έπαιζε ο Βιερίνια, αν είχα κανονικό φόρ, τι θα μας κάνανε. Άσου, ναι. Γιο-γιο. Ναι. Γιο-γιο. Όχι, δεν είναι αυτό. Ποιο πέναλτι, άσερε, ποιο πέναλτι να μου δώσει, δεν υπάρχει. Περίμενε. Αν υπήρχε. Λοιπόν, κύριε Μελισανίδη, αφήστε να του πω δύο κουβέντες. Κύριε Μελισανίδη, σας ακούει ο κύριος Μελισανίδη. Σας σέβομαι απεριόριστα σαν άνθρωπο και προσωπικότητα. Αλλά σαν παράγοντα της ΑΕΚ, αν εξαιρέσω το γήπεδο το οποίο γίνεται έτσι όπως γίνεται, κατ' εμέ ή θα πουλήσεις ή θα βάλεις λεφτά. Άλλη ξεφτύλα δεν έχει πιο κάτω. Πιάσαμε πάτο, τέλος. Πιάσαμε πάτο. Ναι, ΑΕΚ στα εύκολα, ΑΕΚ στα δύσκολα, ΑΕΚ στα δύσκολα. Μέχρι πότε, ρε παιδιά. Το μικρό το μωράκι του δίνει την πιμπίλα και ηρεμεί καμιά ουρίτσα. Μετά θέλει και κάτι άλλο. Εμείς την έχουμε φάει την πιμπίλα, την έχουμε μασίσει. Δεν τρώγεται άλλο, ρε φίλε. Λιώσαμε τη σιλικόνη άλλο μαζί σου. Μας ξεβράκωσες, ρε άνθρωπε. Μας τέντωσε τα νερά, δεν είμαστε καλά. Είναι δυνατόν, εχθές να κλείνω το κινητό μου. Το κλείσα το κινητό μου, παιδιά. Με τρέλανε οι παοξίδες, μου χάζεψα το μυαλό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε και δεν με βρίζαν τα παιδιά. Με κολαντρίζαν, ρε παιδί. Καζούρα. Τι καζούρα, δεν υπάρχει. Το κλείσα το κινητό μου. Ο παδός που κολαντρίζει ο παδό. Ναι. Την ώρα του αγώνα ακόμη. Όχι, όχι, όταν τελείωσε. Μετά, όταν έληξε το παιχνίδι. Και από καπαράδε. Ναι, ρε φίλε, γιατί εγώ έβγαινα όλη την εβδομάδα στο Ραπτόπουλο. Ή την προηγούμενη που έβγαινα. Και τους έλεγα ότι πήρατε, φτάνει. Αυτό θεωρούσα και έβλεπα. Αλλά μετά το συνοθήλευμα που είδα εχθές, είναι δυνατόν να σας περνάει ο Πέλκας σαν σταματημένους και ο Τσιγκρίνισκι που υποτίθεται ότι είναι πολύ έμπειρος να είναι πίσω από τον φόρο. Και μετά ποιος θέλει, εγώ φταίω. Ο Χιμένε τι να κάνει, ρε, αυτούς έχει. Είναι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Ραπτό.gr.
Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο rapto.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό.